πρόβλημα το οποίο με ό,τι δυνάμεις έχουμε και ό,τι περιθώρια μας δίνει ο νόμος προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε το ταχύτερο δυνατό. Με κανένα τρόπο αυτό το ζήτημα δεν θα μας βρει, ας πούμε, στο γύρισμα του χρόνου. Θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα, δηλαδή θα μας προβληματίσει σαν απομεινάρι του χρόνου που έφυγε. Έτσι ώστε δηλαδή να μαζέψουμε ό,τι έχει συγκεντρωθεί από άποψη απορριμμάτων. Και σε αυτή τη διαδικασία είμαστε και σήμερα το πρωί είχαμε πάλι μια μεγάλη σύσκεψη να δούμε τι περιθώρια μας δίνει όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο, να χρησιμοποιήσουμε όποια μέσα μπορούμε, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να απαλλαγούμε από αυτή τη συσσόρευση των απορριμμάτων, τα συσσωρευμένα απορρίμματα. Το καινούριο χρόνο θα πάμε με μια μεγάλη εργολαβία η οποία θα καλύπτει αυτά που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Μιλάμε για σύμμικτο ή για ανακύκλωση ή για τα δύο? Θα δούμε. Κοιτάξτε, όταν λέμε σύμμικτο ή ανακύκλωση, η δική μας λογική και τη φιλοσοφία είναι ότι θα πρέπει να δούμε σε ποιες ενότητες, δημοτικές ενότητες, μπορούμε με απόλυτη επάρκεια και συνέπεια να εξυπηρετήσουμε εμείς αυτό το έργο και στην ανακύκλωση και στο σύμμικτο, έτσι ώστε και η ανακύκλωση να πάρει λίγο απάνω της, έτσι να λειτουργήσει κανονικά, και σε όποιες κοινότητες δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη, που και αυτός θα έχει την ευθύνη της ξεχωριστής αποκομιδής του σύμμικτου και της ανακύκλωσης. Αυτό λειτουργήσε τον προηγούμενο χρόνο και λειτουργήσε καλά, όμως φέτος είχαμε μία σύνθεση προβλημάτων, ένα σύνθετο πρόβλημα που έχει να κάνει με την έλλειψη προσωπικού πρώτα απ' όλα, που δεν ήρθε ποτέ από την προκήρυξη αυτή και δεν ξέρουμε αν θα έρθει και πότε θα έρθει. Και μία σειρά γεγονότα που είχαν να κάνουν με μπλοκαρίσματα, με κλεισίματα, κτλ. Όταν συσσωρεύονται ποσότητες που δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις, εδώ με δυσκολία μπορείς να αντιμετωπίσεις την καθημερινή αποκομιδή, όταν συσσωρεύονται μετά το πρόβλημα πάει συνεχώς.